Δώρα, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ μαζί μου η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Μαρία Κεφάλα. Κυρία Κεφάλα, καλησπέρα. Πώς είστε? Καλά, καλά εσείς. Μόλις έφτασα από Αθήνα. Μόλις φτάσατε. Άρτια φυχθήσα από την Αθήνα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε κατευθείαν εδώ. Πώς ήταν το ταξίδι? Ωραία. Έχει και καλό καιρό τώρα. Και είναι... Έχει πολύ καλό καιρό. Είναι σύντομοι δρόμοι. Δρόμους. Με πολλά διόδια βέβαια, ακριβή δρόμοι, αλλά οι δρόμοι είναι ασφαλέστατοι. Θα πάμε σε όλα αυτά. Θέλετε να δούμε μαζί το ρεπορτάζ ή θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το κλείσιμο της σύραγγας? Ακούσατε τι είπε? Δεν ακούσατε όλα αυτά που είπε ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο κύριος Σταχιάος. Αλλά ο κύριος Σταχιάος είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι σχεδόν σίγουρος με την σύραγγα που έκλεισε περισσότερο για λόγους ενός ελέγχου. Που προκύπτει αυτός ο έλεγχος από την συνέστηση που πρέπει να έχει κανείς απέναντι στους πολίτες, γιατί ακούστηκαν πολλά μετά την δήλωση του κ. Καχρεμάνη. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε να συνεχίσουμε. Το θέμα απαντήθηκε από τον πλέον αρμόδιο, ναι, από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Ταχιά. Αν μπορώ να κάνω ένα σχόλιο, είναι ότι ίσως να ήταν ανορθόδοξος ο τρόπος που έγινε όλο αυτό. Ανορθόδοξος ο τρόπος που το επικοινώνησε ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, αυτό λέτε? Γενικά, αδόκιμο τον χαρακτήρισε ο κ. Ταχιά. Υπάρχουν διαδικασίες, οι φορείς επικοινωνούν μεταξύ τους. Να γίνεται από δημοσιεύματα είναι σίγουρα αδόκιμο. Ναι, το δημοσίευμα δεν έκανε τίποτα. Αναπαρήγαγε κάτι που ήταν περιφερειάρχης, έτσι. Ναι, αυτό λέω. Ότι έπρεπε να γίνουν με άλλες διαδικασίες προθεσμικές. Άρα ήταν λάθος, όπως είπε και ο κ. Σταχιάος. Ήταν λάθος ο τρόπος του Αλέξανδρου Καχρημάνη. Σημασία έχει το αποτέλεσμα να είναι ο δρόμος ασφαλής για όλους τους ανθρώπους, για όλους τους πολίτες της χώρας που διέρχονται από εκεί. Καλώς το Υπουργείο προχωρά έστω και προληπτικά σε αυτό τον έλεγχο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και σύντομα να δοθεί πάλι στην κυκλοφορία. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναλυτικά το ρεπορτάζ με τη χθεσινή επίσκεψη του Υφυπουργού κ. Ταχιάου στη σύραγγα Μαλακασίου και την ανακοίνωση μετά του κλεισίματος της σύραγγας για έλεγχο. Ακούσαμε τον Υφυπουργό τι είπε. Πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, κυρία Κεφάλα. Γυναικοκτονίες. Γίνεται πολύς λόγος και δυστυχώς δεν γίνεται μόνο λόγος. Έχουμε περιστατικά ακραίας βίας, με πιο ακραίο αυτό που έγινε στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Εσείς είστε στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Έχετε αρμοδιότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, με την ευρία έννοια. Τι λέτε, καταρχάς, τι λέτε για αυτό που έγινε μπροστά στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, μέσα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, θα έλεγε κανείς? Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε το ζήτημα της βίας, το οποίο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που εντείνεται και το έχουμε δει να παίρνει έτσι μεγαλύτερες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την πανδημία, όχι μόνο στη χώρα μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν ίδια προβλήματα και νεανικής παραβατικότητας, αλλά και γυναικοκτονιών, ενδοοικογενειακής βίας κλπ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί, μας έχει απασχολήσει ήδη την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από την πρώτη τετραετία την έχει απασχολήσει και έχουμε δουλέψει και έχουν γίνει βήματα τόσο στην στήριξη των θυμάτων όσο και στην τιμωρία των θυτών, με αυστηροποίηση των ποινών, με ψυχολογική στήριξη των θυμάτων, με ξενώνες φιλοξενίας, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας και με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, προγράμματα για να βρουν δουλειά αυτές οι γυναίκες που χρειάζεται να εγκαταλείψουν ένα κακοποιητικό περιβάλλον, πολλές φορές μαζί με τα παιδιά τους και να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους και να ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή με ελευθερία και μακριά από βία και από κακοποίηση. Δυστυχώς όμως συνεχίζει να συμβαίνει, συνεχίζουν να μας προβληματίζουν, συνεχίζουμε να βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Φυσικά το τελευταίο, η γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρων, γύρω στις 28χρονη Κυριακή που έφυγε τόσο άδοξα από έναν άνθρωπο τον οποίο είχε καταγγείλει στο παρελθόν, ο οποίος, ξέρετε, προβληματίζει όλο το ζήτημα της βίας και δεν μιλώ μόνο για τιμωρία των δραστών, για στήριξη των θυμάτων, αλλά για το πώς μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτό το αδίκημα, στο να σηκώσει το όπλο και να πυροβολήσει, στο να σηκώσει μαχαίρι και να μαχαιρώσει έναν άνθρωπο επειδή τσακώθηκε, επειδή χώρισε ή επειδή διαφώνησε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι η προστασία της πολιτείας, έτσι, που δεν προσφέρθηκε στην άτυχη Κυριακή καθόλου. Είναι ένα πολυεπίπεδο ζήτημα και ως τέτοιο θα πρέπει να το δούμε και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τα ζητήματα ψυχικής υγείας, και το τονίζω, εξακολουθούν στην κοινωνία μας, ακόμη και το 2024, να είναι ταμπού. Αυτό θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Θα πρέπει να δοθεί βοήθεια στους ανθρώπους που βλέπουμε, ακόμη και γύρω μας, όταν βλέπουμε κάποιον που τη χρειάζεται. Θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε λίγο και να ενεργήσουμε και για τον διπλανό μας. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές και σε όλα αυτά τα περιστατικά βγαίνουν εκ των υστέρων άνθρωποι. Αλήθεια. Και λένε: γνωρίζαμε, το είχαμε ξανακούσει.
ας βοηθήσουμε πριν γίνει το κακό. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το ένα είπα. Το άλλο είναι η προστασία που δεν δόθηκε σε αυτή την άτυχη κοπέλα, την 28χρονη. Τι λέτε, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, τι σκέψεις κάνετε? Λέμε στον κόσμο πηγαίνετε στα αστυνομικά τμήματα να σας προστατέψουν σε ακραίες περιπτώσεις και τι έγινε, τι λέτε? Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει έρευνα και εσωτερική στην αστυνομία και από τη δικαιοσύνη, η οποία θα αποδείξει και θα δείξει ακριβώς τι έχει συμβεί, που υπήρξε η αυλεψία, που υπήρξε η παράληψη. Όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα, να μην ξεχνάμε και αυτούς τους χιλιάδες αστυνομικούς που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που εντοπίζουν τους κλέφτες, που εντοπίζουν τους παραβάτες και μάλιστα πολλές φορές και εκτός υπηρεσίας, γιατί υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα. Και ναι, μεν τα κακά θα πρέπει να τα αναδείξουμε και θα πρέπει να τα διορθώσουμε και θα πρέπει να τα βελτιώσουμε, και η ίδια αστυνομία αυστηροποιεί το πλαίσιο και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίζουν και πώς, τι θα συμβαίνει κάθε φορά σε μια καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας. Από την άλλη όμως, και εσείς ως μέσα θα ήθελα πραγματικά να δείχνετε και το καλό παράδειγμα, γιατί και αυτό είναι συχνό, ίσως είναι πιο συχνό από το κακό. Μάλιστα. Μα προσπαθούμε να δείχνουμε και το καλό, και οπωσδήποτε δεν μπορεί κανείς να αποφύγει να προβάλλει αυτές τις τραγωδίες. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να μην ξανασυμβούν. Για να λειτουργούν κάποιοι αστυνομικοί υπάλληλοι σαν αστυνομικοί, όχι σαν δημόσιοι υπάλληλοι, με την κακή έννοια του όρου το λέω, με την κακή δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. Είπατε για ψυχική υγεία. Είναι κάποια επαγγέλματα τα οποία πραγματικά ξεπερνάνε απλά το να πάω να κάνω το οχτάωρο. Είναι κάποια επαγγέλματα που είναι λειτουργήματα, είναι οι αστυνομικοί, είναι οι γιατροί, είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την προστασία, με την υγεία, με την καθημερινότητα, με τη φροντίδα των πολιτών. Και κάποιοι πολιτών είναι πολύ ανεπαρκείς για να τα κάνουν αυτά τα επαγγέλματα, όπως βλέπουμε δυστυχώς. Κοιτάξτε, είμαστε έτσι κι αλλιώς, είμαστε και η παράταξη αλλά και η κυβέρνηση που πιστεύουμε στην αξιολόγηση, πιστεύουμε στην αξιολόγηση σε όλους τους τομείς. Θέλουμε, το πιστεύουμε, το ψηφίσαμε, το υπηρετούμε. Α, το πάτε και πραγματικά θα πρέπει να γίνεται. Συγγνώμη, αλλά μαζί είναι μέρος του προβλήματος που συζητάμε. Μαζί και σας. Αν την πρώτη τετραετία έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για να μπει η χώρα οικονομικά, να σηκωθεί στα πόδια της και να μπει στο δρόμο της και να βρει πάλι τους ρυθμούς της, το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι στη δεύτερη τετραετία θα πρέπει να τα βάλουμε με το βαθύ κράτος. Και είναι όλες αυτές οι παθογένειες, οι οποίες είναι παθογένειες δεκαετιών, τις οποίες θα πρέπει να θεραπεύσουμε. Και στο τέλος της τετραετίας θα αξιολογηθούμε γι' αυτό. Είπατε, θα αξιολογηθείτε και στις ευρωεκλογές, φαντάζομαι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα πάμε μετά. Είπατε για την ψυχική υγεία. Τώρα, οποιαδήποτε και αν είναι η ψυχική υγεία και η κατάσταση ψυχικής υγείας αυτού του ανθρώπου, του 39χρονου, δεν έχει καταλόγιστο σε κάθε περίπτωση. Έτσι, να μην μπλέκουμε τα πράγματα. Η δικαιοσύνη πρέπει να του επιβάλλει τις ποινές που πρέπει να του επιβληθούν. Δεν υπάρχει καταλόγιστο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Τέμπη τώρα. Τι λέτε, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Είδαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν ξέρω αν υπάρχει, μπορεί να υπάρξει μοντάζ, μπορεί να υπήρξε μοντάζ ηχητικών, δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση, είπε, ενώ παλιότερα δεν έλεγε αυτό. Είπε ότι μπορεί και να μετέφερε κάτι το τρένο, δεν ξέρω, θα μας το πούνε οι πραγματογνώμονες. Πριν τις εκλογές δεν έλεγε αυτό, έλεγε ότι δεν κουβαλούσε τίποτα το εμπορικό τρένο. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα, κύριε Κεφάλη? Και να πω και θέλω να το σχολιάσετε αυτό, ότι το 80-90% των πολιτών σε δημοσκοπήσεις λένε ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης από εσάς, όχι από εσάς προσωπικά, από την κυβέρνηση, στην υπόθεση των Τεμπών. Το 80-90% πιστεύει αυτό. Τι λέτε? Αυτό συνέβη γιατί αφήσαμε χώρο στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να βγουν πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα για το οποίο προφανώς και κανείς δεν ήθελε, σε όποια παράταξη και να ανήκει, δεν ήθελε να συμβεί. Για ένα τραγικό δυστύχημα στο οποίο έχασαν τόσοι άνθρωποι τη ζωή τους. Για ένα τραγικό δυστύχημα το οποίο ανέδειξε όλες αυτές τις παθογένειες των προηγούμενων ετών που αναφέραμε και νωρίτερα και που οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης πραγματικά πάνω σε μια εθνική τραγωδία προσπάθησαν να κάνουν πολιτική σπέκουλα και να έχουν μικροκομματικά έτσι συμφέροντα και πολιτικό όφελος. Εκεί λοιπόν έπρεπε, θεωρώ, να βγει η κυβέρνηση πιο δυνατά με τη δική της αλήθεια. Προφανώς και δεν υπάρχει επιθυμία συγκάλυψης από κανέναν μας. Προφανώς και θέλουμε όλοι να μάθουμε την αλήθεια, ακριβώς για αυτό που είπατε νωρίτερα, για να μην ξανασυμβεί. Και αυτό θα το κάνει η δικαιοσύνη. Ήδη έχει μπει και δεύτερος πραγματογνώμονας, που αν και μπορεί αυτό ως διαδικασία να καθυστερήσει λίγο το αποτέλεσμα, θέλουμε να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, θέλουμε να δούμε
πού έγινε το λάθος, ποιος ευθύνεται και βέβαια όσοι έχουν ευθύνες θα πάρουν τον δρόμο της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι όλα για πολιτική σπέκουλα, κύριε Ντόκα. Υπάρχουν εθνικές τραγωδίες, εμείς ως παράταξη δεν το έχουμε κάνει ποτέ στο παρελθόν. Ψάχνουν να βρουν θύματα για να κερδίζουν πολιτικά. Αυτό είναι ευθύνη. Προφανώς. Σε κάθε εθνική τραγωδία, σε κάθε θύμα που υπάρχει, που βγαίνει στην δημοσιότητα, κάνουν το ίδιο πράγμα. Υπήρξαν πολλές στιγμές στο παρελθόν, τραγωδίες επίσης που έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες άνθρωποι πολλές φορές, στο οποίο εμείς εντοπίζαμε τα λάθη, κάναμε αντιπολίτευση, αλλά δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Αυτή η πολιτική σπέκουλα, αυτό το σχεδόν έτσι χερέκακο ύφος που έχουν απέναντι. Θέλουμε να λάμψει η αλήθεια, προφανώς και δεν υπάρχει καμία έτσι επιθυμία συγκάλυψης. Πρέπει να δούμε τα λάθη, πρέπει να διορθώσουμε πράγματα. Ήδη έχουν αλλάξει πράγματα από το δυστύχημα και μετά έχουν βελτιωθεί. Έπρεπε να είχαν πάει με νωρίτερους, με πιο γρήγορους ρυθμούς νωρίτερα. Από εκεί και πέρα όμως ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Σήμερα η Μαρία Σπυράκη είπε ότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από την εξεταστική για τα Τέμπη. Δεν έχουν εξεταστεί μάρτυρες που θα έπρεπε. Αυτά τα είπε η Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ξανά υποψήφια. Δεν ξέρω γιατί το λέει η κυρία Σπυράκη, θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Πώς το ακούτε εσείς αυτό από. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Εξεταστική Επιτροπή εξέτασε μάρτυρες που συμφώνησαν όλα τα κόμματα και μάρτυρες που ζήτησε η αντιπολίτευση και μάρτυρες που ζήτησαν οι βουλευτές της συμπολίτευσης. Ολοκλήρωσε τη δουλειά της. Έτσι κι αλλιώς η Επιτροπή της Βουλής δίνει απλά ένα πόρισμα. Από εκεί και πέρα η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και εμείς, κύριε Ντόκα, μιλάμε και πιστεύουμε σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε και δεν υπάρχουν παραμάγαζα δικαιοσύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως οι ίδιοι οι υπουργοί ανέφεραν για την προηγούμενη κυβέρνηση και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αν στείλει η δικαιοσύνη το όνομα του Κώστα Καραμανλή και να ζητήσει να εξεταστεί από τη Βουλή με προανακριτική, θα συνενέσετε, η πλειοψηφία θα συνενέσει, γιατί η διαδικασία είναι στέλνει η δικαιοσύνη στη Βουλή, η πλειοψηφία τελικά αποφασίζει αν θα υπάρξει προανακριτική, η προανακριτική αποφασίζει αν θα υπάρξει παραπομπή, πάει δικαστικό συμβούλιο και ειδικό δικαστήριο. Θα συνενέσετε να υπάρξει προανακριτική. Ας μην μιλάμε με υποθετικά σενάρια, ας ολοκληρώσει η δικαιοσύνη το έργο της, να δούμε τι θα έρθει και θα το συζητήσουμε. Τώρα, το χειροκρότημα στον Κώστα Καραμαλή ξένησε πολύ κόσμο, αλλά εγώ δεν θέλω να σχολιάσετε αυτό. Θέλω να σχολιάσετε το ότι κάποιοι γονείς, κάποιοι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών ενοχλήθηκαν ιδιαίτερα από το χειροκρότημα το έντονο στον Κώστα Καραμαλή. Τι λέτε? Κύριε Ντόκα, πιστεύετε χειροκροτήσατε ότι... Χειροκροτήσατε κι εσείς, ήσασταν στη Βουλή. Ναι. Πιστεύετε ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν πόνεσε για αυτό το δυστύχημα? Μην σας λέω εγώ τώρα τι πιστεύω. Μην σας πω τι πιστεύω. Ο Κώστας Καραμαλής δεν έχει τρία παιδιά, όπως βγήκε ο άνθρωπος και είπε εκείνη τη μέρα μέσα στη Βουλή. Μόνο οι γονείς της αριστεράς πονάνε για αυτά τα δυστυχήματα. Δεν μιλούμε για αριστερά τώρα, αφήστε την αριστερά. Για τους γονείς των θυμάτων, θέλω να μου πείτε. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πόνεσαν για αυτά τα. Οι γονείς, κοιτάξτε, οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων έχουν κάθε δικαίωμα και να πληγώνονται και να θυμώνουν και να λένε ό,τι πιστεύουν, γιατί πραγματικά έχουν χάσει τον άνθρωπό τους σε ένα τραγικότατο δυστύχημα. Από εκεί και πέρα είναι διαφορετικό το να μας κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λες και έχουν το μονοπόλιο της ευαισθησίας, λες και μόνο αυτοί μπορούν να καταλάβουν πώς είναι να χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο, πώς είναι να μην γυρνάει ποτέ το παιδί σου στο σπίτι, και εμείς που είμαστε στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό. Αυτό είναι καθαρά υποκριτικό. Αυτό το χειροκρότημα όμως, αυτό το χειροκρότημα επικοινωνιακά ήταν έντονο, κύριε Κεφάλα. Το κάνατε. Ανθρώπινα σας ρωτώ. Ανθρώπινα σας απαντώ. Ήταν μια στήριξη σε έναν άνθρωπο ο οποίος βίωσε πολύ σκληρές εικόνες. Ήταν από τους πρώτους που πήγανε στον τόπο του συμβάντος. Περιέγραψε, και δεν θέλω να ξαναπώ τώρα, περιέγραψε τις εικόνες και μέσα στη Βουλή. Ήταν και ο ίδιος πόνεσε όσο και εμείς, όσο και όλοι οι υπόλοιποι που το παρακολουθούσαμε. Σε καμία περίπτωση όμως όλοι μας δεν πονέσαμε όσο πόνεσαν αυτοί οι γονείς που δεν είδανε να γυρίζουν πίσω τα παιδιά τους. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Εγώ διαφωνώ, οι τηλεθεατές αξιολογούν και τη διαφωνία μας. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη ευρωεκλογών. Μειώνεται η δημοσκοπική καταγραφή, να το πω, της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν απώλειες. Κάποιες δημοσκοπήσεις δίνουν και κάτω από 30, από το ψυχολογικό όριο των 30 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Σας προβληματίζει αυτό, κυρία Κεφάλα, ή όχι?
Κοιτάξτε, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Όπως πάντα, είναι μετρήσεις της στιγμής. Αποτυπώνουν μια συγκεκριμένη άποψη των πολιτών την ώρα που γίνεται η μέτρηση. Από εκεί και πέρα, σαφώς και υπάρχει ακόμη μεγάλο χρονικό περιθώριο μέχρι τις ευρωεκλογές και δεν σημαίνει ότι το ποσοστό των δημοσκοπήσεων θα είναι και το ποσοστό της κάλπης. Πολλές φορές είναι διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως τις ακούμε, βεβαίως τις βλέπουμε, βεβαίως τις διαβάζουμε, βεβαίως τις μελετάμε. Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα της κοινωνίας, αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές και τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Μέσα στην κοινωνία ζούμε, είμαστε σε καθημερινή επαφή με τους συμπολίτες μας. Τους βλέπουμε να δυσκολεύονται και από την ακρίβεια, τους βλέπουμε να περνάνε δύσκολα, τους βλέπουμε και είδαμε τα προηγούμενα χρόνια να μην μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα. Υπήρξαν γενναίες επιδοτήσεις, υπήρξε στήριξη από την πολιτεία. Συνεχίζεται αυτό και τώρα. Συνεχίζεται βέβαια η ακρίβεια. Και η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Συμφωνώ. Συνεχίζει να είναι το πρώτο, το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας. Γίνεται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και από το Οικονομικό Επιτελείο αλλά και από το Υπουργείο Ανάπτυξης με συνεχείς ελέγχους, με χιλιάδες ευρώ πρόστιμα και σε πολύ μεγάλες εταιρείες προκειμένου να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές για τους Έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, γιατί χρειάζεται να γίνει κάτι περισσότερο για την ακρίβεια, κύριε Κεφάλαια. Ο κόσμος έχει μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο κομμάτι του κόσμου έχει μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, σε κάθε χρονική περίοδο και κάθε χρονική στιγμή γίνεται αυτό που είναι εφικτό να γίνει μέσα στα δημοσιονομικά επιτρεπτά όρια. Και αυτό που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει πολλές φορές και το Οικονομικό Επιτελείο είναι ότι οποιοδήποτε περιθώριο δημοσιονομικό θα υπάρχει, αυτό θα γυρνά στους πολίτες, θα γυρνά στους πιο ευάλωτους, θα γυρνά σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο. Αυτό κάνουμε. Και αν μέχρι στιγμής όλα αυτά τα μέτρα που δόθηκαν, όλες αυτές οι ενισχύσεις για μείωση τιμών, οι επιδοτήσεις στο ρεύμα, για να έχουν χαμηλότερο, για να φτάνει χαμηλότερο το ποσό που πρέπει να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες, είναι γιατί έχουμε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται. Και αυτό δεν έγινε με μαγικό ραβδί, κύριε Ντόκα. Δεν είμαστε μάγοι, δεν έχουμε τέτοιες ικανότητες. Έγινε με πολύ σκληρή δουλειά και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια οικονομία και για μια χώρα η οποία έχει ανάπτυξη 2% όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 0. Και δεχόμασταν συγχαρητήρια από την Ευρωπαία Επίτροπο που ήταν στη χώρα μας χθες προχθές. Μάλιστα. Το ακούω, αξιολογείται τώρα αυτό. Εν όψη ευρωεκλογών, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την ελληνική λύση αρκετά ψηλά, γύρω στο 10%. Πώς βλέπετε την άνοδο της ελληνικής λύσης, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Τι λέτε? Εντάξει, τοποθετήθηκα για τις δημοσκοπήσεις. Είναι η φωτογραφία της στιγμής. Εστιασμένα εκεί στην ελληνική λύση, τι θα λέγατε? Γιατί να εστιάσω συγκεκριμένα γιατί έχει στην μια, ελληνική. Θα σας πω, γιατί έχει μια άνοδο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον αυτή τη στιγμή ο Βελόπουλος και η ελληνική λύση. Με αυτή την έννοια. Και μιλώ για δημοσκοπική άνοδο. Δεν ξέρω τι θα καταγράψει η κάλπη. Είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει, να πω επίσης, ένα κομμάτι που αποστασιοποιημένο παραμένει σε ένα μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστο. Mm-hmm. Τι λέτε λοιπόν? Παρακολουθούμε την αύξηση στο συγκεκριμένο κόμμα, στη συγκεκριμένη παράταξη. Βλέπουμε και τις μειώσεις σε άλλα κόμματα, αυξομειώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το κάθε κόμμα θα δώσει το δικό του αγώνα στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που θα ζητήσει είναι την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, ούτως ώστε μέσα από τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους μας, εκπροσώπους της Ελλάδας, και πραγματικά το εννοώ της Ελλάδας, κύριε Ντόκα, γιατί είδαμε παραδείγματα το τελευταίο διάστημα από Έλληνες ευρωβουλευτές, οι οποίοι έκαναν έτσι, αποτέλεσαν τροχοπέδι, αν θέλετε, στην πατρίδα μας, μέσα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάτε για την Καϊλή, για ποιον μιλάτε συγκεκριμένα? Μιλώ για ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι έλεγαν ότι υπάρχει μικρή Μαρία στον Εύρο για να κάνουν ζημιά στην Ελλάδα, οι οποίοι ψήφιζαν εναντίον για να μην πάρει χρήματα η Ελλάδα. Μιλώ για όλα αυτά που έχουμε συζητήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει την πατρίδα μας τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έφερε περίπου 40 δις με το Ταμείο Ανάκαμψης, δική του πρόταση να συγκροτηθεί ένα τέτοιο ταμείο αρρωγής για ολόκληρη την Ευρώπη μέσα στην πανδημία και για την ανόρθωση των οικονομιών μετά.
Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρος ο ρόλος της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και ξεκάθαρος ο ρόλος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν και η παράταξη που έβαλε τη χώρα στην Ευρώπη, στην ΕΟΚ, συγγνώμη, τότε, κόντρα στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό λοιπόν θέλουμε να ζητήσουμε από τον κόσμο, από τους πολίτες, όταν έρθει η ώρα να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, να στείλουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εκπροσώπους εκεί, για να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρή η χώρα μας εκεί. Εάν η Νέα Δημοκρατία, υπόθεση εργασίας, είναι κάτω από 30%, θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις? Και μην μου πείτε τώρα, okay, δεν θα είναι κάτω από 30%, γιατί είναι εύκολη απάντηση αυτό. Εάν υπάρξει, θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις. Θέλω να πω, αυτή η ψήφος δεν είναι μόνο για την Ευρωβουλή, είναι και για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός πρόσφατα. Κύριε Ντόκα, η κάθε κάλπη δίνει τα δικά της μηνύματα. Ωστόσο, οι ευρωεκλογές δεν είναι εθνικές εκλογές, δεν βγάζουν κυβέρνηση. Αυτό είναι για έτσι, τη χώρα. Δεν το συζητάμε. Οι εκλογές έγιναν πριν από λίγους μήνες. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία πήρε μια ισχυρή εντολή να κυβερνήσει για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είπε αλήθειες στον ελληνικό λαό, πολλές φορές αλήθειες που δεν άρεσαν, αλλά είναι μια πάγια και άποψη και τακτική και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, να λέμε αλήθεια, να λέμε αυτά που πιστεύουμε, να τηρούμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα, σε αντίθεση με άλλα κόμματα που κυβέρνησαν και άλλα είπαν πριν και άλλα έκαναν μετά. Είμαστε πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Και αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο που υποσχεθήκαμε πριν τις εκλογές, αυτό θα συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, και στο τέλος της τετραετίας θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό να μας κρίνει σκληρά για αυτά που υποσχεθήκαμε και να μας κρίνει για αυτά που κάναμε και για αυτά που δεν κάναμε. Την κίνηση Ζαγοράκη προς το Πασόκ, πώς την είδατε? Ήταν μια προσωπική του επιλογή. Τι να πω. Κανένα σχόλιο, δεν κάνετε σχόλιο. Σας ευχαριστώ, κυρία Κεφάλαια, για αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω, γιατί μόλις ήρθατε, όπως μου είπατε, είστε αρκετά κουρασμένοι, έχετε υποχρεώσεις. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ απόψε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Και εσείς να είστε καλά. Η συγκυρητόρα, μεγάλη